ένας αγώνας, ένας νοσταλγικός αγώνας, ένας αγώνας ιστιοπλοείας. Έχουμε Μαλεβίς Racing τη Δευτέρα το πρωί, ξεκινάμε την Κυριακή. Με την έναρξη, οι εγγραφές το Σάββατο, τη Δευτέρα το πρωί έχουμε τον αγώνα, το Μαλεβίς Race εδώ. Και μετά θα φύγουν τα σκάφη την Τρίτη το πρωί και θα πάνε για Σιτία και την επόμενη μέρα για Άγιο Νικόλαο και από εκεί θα τελειώσει ο αγώνας. Φέτος δεν συμπεριλαμβάνει αγώνας στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, λόγω διαφόρων συνθηκών δεν συμπεριλαμβάνει το Ρέθυμνο και τα Χανιά, όπως την προηγούμενη φορά. Αλλά δεν πάβει να είναι πάλι μεγάλος. Οι συμμετοχές είναι πολλές. Έχουμε 15 σκάφη από όλη την Ελλάδα και από την Ευρώπη, συμμετέχοντες από το εξωτερικό, ιστιοπλοούς. Θεωρούμε ότι κάναμε κάτι καλό. Συγκεντρώνει η περιοχή τα βλέμματα ούτως ή άλλως. Διοργανωτές η Περιφέρεια Κρήτη σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ναυταθλητικούς ομίλους της Ανατολικής Κρήτης και με συντονιστή τον ναυταθλητικό όμιλο Γαζίου, όπως είπατε πριν από λίγο. Κύριε Εράκη, υπάρχει κάποιο πλαφόν σε ό,τι έχει να κάνει, υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι όροι για τον τύπο των σκαφών οι οποίοι θα μπορούν να πάρουν μέρος σε αυτούς τους αγώνες? Κύριε Αδουλγεράκη, είναι ιστιοπλοϊκά. Θεωρώ ότι είναι τις κατηγορίες του J24, μεγάλα σκάφη ή και μικρά. Διάφορες κατηγορίες σκαφών είναι, δεν είναι όλα τα ίδια. Περίπου J24, νομίζω είναι το J24 το σκάφη αυτά. Μάλιστα. Και λέτε ότι υπάρχει ένα διεθνές ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα, από όλο τον κόσμο, οι συμμετοχές, οι οποίες είναι αρκετά πολλές, ούτως ή άλλως και η διορία είναι μέχρι και το Σάββατο, την Κυριακή θα είναι η έναρξη στο λιμανάκι της Παντάνας σας, έτσι? Ναι, οι εγγραφές κυρία Δουλγεράκη γίνονται τώρα και ήδη 2 μήνες, τελειώνουν όμως λίγουν το Σάββατο το βράδυ, οπότε την Κυριακή κάνουμε την έναρξη του γεγονότος, στο λιμανάκι της Παντάνας σας, ο Δήμος Μαλεβιζή, ο ΔΟΠΑΜ, φτιάχνουμε μια εκδήλωση για τους συμμετέχοντες και για όλους όσους θα μας τιμήσουν εκεί με την παρουσία τους. Μάλιστα. Και τόπος διεξαγωγής, όπως και εσείς είπατε πριν από λίγο και αναφέρατε, εγώ θα το πω διαφορετικά, το Κρητικό και Ανατολικό Κρητικό Πέλαγος, έτσι? Ναι, φέτος ναι. Μάλιστα. Για εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται, ξέρουν που θα σας βρουν, κύριε Εράκη, ή χρειάζεται εσείς από τη δική σας την πλευρά να δώσετε ενδεχόμενα κάποια τηλέφωνα και στην υπηρεσία σας και στον ΔΟΠΑ Μαλεβιζίου? Εμείς είμαστε στο λιμανάκι της Παντάνας σας, εκεί θα γίνονται οι εγγραφές. Είμαστε κάθε μέρα στο λιμανάκι της Παντάνας σας. Υπάρχει η οργανωτική επιτροπή εκεί. Για όποιον χρειάζεται στο λιμανάκι της Παντάνας σας, είναι πολύ εύκολο το τηλέφωνο να βρεθεί για να μην δίνουμε τηλέφωνα στον αέρα. Τα δικά μας γενικά του οργανισμού, στο λιμανάκι της Παντάνας, στο ιστιοπλοϊκό Γαζίου.